Η θέσπιση κάθε μέτρου που υπηρετεί την προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί παρά να συνδυάζεται με μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την εργοδοτική επιθετικότητα, κύριε Υπουργέ. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. Αντίθετα, εκθέτουν τους εργαζόμενους στην ασυδοσία των επιχειρηματικών ομίλων. Στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα, υπάρχει αναστολή ελέγχων από τις κατατόπιν επιθεωρήσεις εργασίας, λόγω βέβαια του κλίματος και της αξιοποίησης της κατάστασης από τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να φορτώσουν την κρίση που προέκυψε στους εργαζόμενους. Το μέτρο της αναστολής της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων μαζί με τη δυνατότητα για εργασία με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εργασία εξ αποστάσεως θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για να γίνουν όργια αυθαιρεσίας. Όπως το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων, στο ωράριο εργασίας κτλ. Οι επιχειρήσεις και δεν θα ανακοινώνουν πουθενά τις μεταβολές σε εργασιακές σχέσεις και δεν θα ελέγχονται ταυτόχρονα. Το μέτρο που αφορά τις άδειες των εργαζομένων, γονιών κτλ. Μπροστά στο κλείσιμο των εργαστικών μονάδων, με τη λογική του επιμερισμού που είπατε προηγουμένως, του κόστους, θα αξιοποιηθεί από τους εργοδότες να επιτεθούν στο δικαίωμα της κανονικής άδειας. Αντί να υποχρεωθούν σε πρόσθετες μέρες αδειών με πλήρες αποδοχές και ασφάλιση, ανοίγεται όπως είπαμε ο ασκός του αιώλου για να εξαντληθεί η κανονική άδεια των εργαζομένων. Ένα δικαίωμα που όπως είναι γνωστό έχει μείνει όρθιο στη δεκαετή κρίση και τώρα αμφισβητείται. Η υποχρέωση σε χορήγηση πρόσθετης άδειας με αποδοχές είναι το μέτρο που θα διευκολύνει τους εργαζόμενους και θα εμποδίσει ταυτόχρονα τις αυθαιρεσίες. Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε κυρώσεις, για παράδειγμα, πρόστιμα και ποινές στους εργοδότες που καταπατούν εργασιακές σχέσεις και ωράρια, αλλά αντίθετα να στέλνει τους ελέγχους. Αυτό οδηγεί τα μέτρα να είναι τελικά ευχολόγια. Ποιος θα υποχρεώσει αλήθεια την εργοδοσία σε αυτές τις συνθήκες των μη ελέγχων και της πλήρης ελευθερίας επιλογών να δώσουν την ειδική άδεια και να μην επιβάλλει τη χρήση ημερών άδειας στην κανονική? Ήδη φτάνουν δεκάδες καταγγελίες για άρνηση χορήγησης ειδικής άδειας. Την περίοδο που οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να παίρνουν μέρος της άδειάς τους, είναι γνωστό ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται αναστολή των πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι ένα μέτρο που ίσως είναι αναγκαίο. Απ' τη μια, δηλαδή, απαλλάσσεται όμως ο εργοδότης, απ' την άλλη, ο εργαζόμενος πληρώνει με την άδειά του, ο οποίος είναι μισθός, είναι αποδοχές, είναι κόπος του. Και είναι γνωστό ότι η κανονική άδεια, όπως και κάθε άδεια συνολικά, αποτελούν μέρος της ασφαλιστικής προστασίας. Η θέσπιση κάθε μέτρου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, που υπάρχει σήμερα, πρέπει να συνδέεται με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και τα ερωτήματα για μας παραμένουν αναπάντητα. Κύριε Υπουργέ, το επιχείρημα του επιμερισμού που είπα, του κόστους που χρησιμοποιήθηκε και από εσάς σήμερα, που έχει οδηγηθεί και από τη ΓΕΣΕ, βάζει στο ίδιο τσουβάλι τα κέρδη από τη μία και το μεροκάματο της επιβίωσης από την άλλη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να επιτρέψουν τα ελάχιστα που έχουν απομείνει και να μην επιτρέψουν μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο της πανδημίας του κορονοϊού να ανατραπούν και αυτά. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες απέναντι στην πλειοψηφία των εργαζομένων και να επιβάλλει μέτρα που πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.